άλλο αγώνα. Για μας ξεκινήσαμε πολύ άσχημα το μάτς. Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή. Δυστυχώς δεν πήγαμε καθόλου στο ρυθμό του αγώνα. Δεν ακούσαμε τον coach στο ξεκίνημα. Δώσαμε δικαίωμα, βρεθήκαμε να χάνουμε 20 πόντους. Αλλά αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι έχει καρδιά σε όλα τα μάτς. Έχει ηρεμία από τον πάγκο που μας έλειπε. Και ειδικά από τον Αλέλα Βεβαίου Τσαβάκης, η ομάδα παίζει για την ομάδα. Εγώ αυτό έχω να πω. Τα αφήνω σε αυτό που πρέπει να το χαρεί πιο πολύ από όλους. Ξεκίνησε το μάτσο όπως είπε και ο Σουρλής πριν δύσκολα. Δείξαμε ότι έχουμε ψυχή σαν ομάδα, δείξαμε ότι είμαστε δουλεμένοι. Για την νίκη πηγαίναμε. Παίρνουμε το αποτέλεσμα γιατί μας ευνοεί στο goal average. Πάμε στο επόμενο μάτσο γιατί έχουμε ακόμα πράγματα να αποδείξουμε. Το παιχνίδι παίζεται μέχρι το 40 και όλοι μου οι συμπαίκτες και οι προπονητές δείξαμε ότι έχουμε ψυχή και μπορούμε μέχρι το τέλος να διεκδικούμε αυτό που μας πιστέψαμε από την αρχή ότι μας ανήκει και δουλέψαμε. Αυτά. Αρχικά ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το περιμέναμε όλη τη χρονιά. Το μαρκαρίσμα ήταν πολύ στενά, δεν θέλαμε να φορτωθούμε γρήγορα με φάουλ. Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί που φορτώθηκε ο Σουρλής στα φάουλ, που εντάξει είναι το βασικό μας playmaker. Αλλά ευτυχώς, καλώς εγώ των πραγμάτων, κρατήσαμε τη διαφορά εκεί που θέλαμε, αν και πηγαίναμε καθαρά για την νίκη. Και όταν χρειάστηκε, βάλαμε και κάποια κρίσιμα γαλάφια, όπως το goal foul του Γρηγόρη, του Ραλάτου ή του Σουρλή το τρίποντο που μας κρατήσαν μπροστά. Κι εγώ. Ευχαριστώ. Έτσι όπως τα είπε ο Σουρλής, με τη διαφορά του πραγματικά, εγώ και όταν πήγε 20 πόντους η διαφορά, είχα εμπιστοσύνη στην ομάδα και πίστεψα ότι θα το κερδίσουμε το παιχνίδι. Γιατί για μας αυτό είναι σαν νίκη. Βέβαια έχουμε ένα μάτσο ακόμα που παραμένει, αλλά πώς να μην έχω εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα πανηγυρίσουμε πραγματικά την άνοδο.